Κύριε Χρήστο, το μεσημέρι ακούσατε όλα αυτά να τα λέει ότι είναι προτάσεις του το κύριος Παπαδόπουλος εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος. Και ωραία. Τα επιχειρήματα ήταν το ίδιο, ότι σε χώρες όπου κυβερνάει η ακροδεξιά, αντίθετα με την Κύπρο, έχουν αυξηθεί οι μεταναστευτικές ροές. Να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, λέγοντας το εξής. Ο κύριος Σιζόπουλος είπε ότι είναι δικές του θέσεις αυτές που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος ισχυρίστηκε ότι είναι δικές του θέσεις αυτές που έχουν. Ακόμη και εσείς ισχυριστήκατε ότι κάποιες είναι δικές σας. Εγώ το έχω αποδείξει όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Και θα το επαναλάβω. Να μας το πείτε. Έχω και τα έγγραφα μαζί μου από το 2020. Δημιουργία αστυνομικού σώματος. Παλαιότερα. Υιοθετήθηκε και εφαρμόστηκε. Δημιουργία υφυπουργείου μετανάστευσης. Επίσης, η μη εξέταση άλλων αιτήσεων ασύλου υιοθετήθηκε εν μέρη όσον αφορά τους προερχόμενους από τη Συρία. Ναυτική αποτροπή εφαρμόζεται σήμερα από την Κυπριακή Δημοκρατία. Και έχω επίσης να σας πω το εξής. Η τελευταία πρόταση νόμου που πέρασε από το Κοινοβούλιο και αφορά τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης ήταν πρόταση νόμου την οποία κατέθεσε το Εθνικό Λέγο Μέτωπο και νομίζω. Ναι, αλλά για να περάσει, στήριξαν και οι υπόλοιποι. Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι την έχουν στηρίξει και τα υπόλοιπα κόμματα, θυμάμαι σωστά, εκτός από τον Αγγέλ. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά την Ιταλία, παρόλο που εγώ δεν είμαι ο πρωθυπουργός της Ιταλίας. Αυτές είναι οι προτάσεις σας που μας είπατε, γιατί περίμενα να ακούσω και την πρόταση με τα διαβατήρια, αλλά δεν μας την είπατε ξανά. Δεν έχω παρουσιάσει το μεταναστευτικό πρόγραμμα του ΛΑΜ. Έχω πει ορισμένες θέσεις που έχουν υιοθετηθεί από την κυβέρνηση. Και έχω αναφέρει και ένα παράδειγμα από το Κοινοβούλιο. Προφανώς υπάρχουν κι άλλα. Το θέμα με τα διαβατήρια το είχαμε εξαντλήσει το μεσημέρι στον Αντένα. Για να επανέλθω όμως, αν θέλετε, να πω το εξής. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι μία πρόταση η οποία θα πρέπει να τύχει αξιολόγηση από την κυβέρνηση. Και το η πρόταση έχω για αποδείξει, τα προσωρινά διαβατήρια εννοείται. Μάλιστα. Έχω αποδείξει ότι δεν αναφέρομαι σε διαβατήρια. Και για να τελειώνουμε με διαβατήρια, εμείς δεν έχουμε δώσει σε κανένα διαβατήριο. Άλλοι έδιναν διαβατήρια. Εμείς μιλούμε για προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα, τα οποία σε ελεύθερη, έτσι, αν θέλετε, ελληνική μετάφραση σημαίνει ελεύθερη διέλευση, τον οποίο ο κάτοχος δεν αποκτά δικαιώματα Κύπριου πολίτη. Άρα δεν αποκτά ούτε κυπριακή υπηκότητα. Επομένως, είναι πολύ σαφής η πρόταση και αφορά τους υφιστάμενους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην Κύπρο. Ακούσαμε ότι αυτό μπορεί να γίνει κίνητρο να έρθουν και άλλες χιλιάδες και άλλες εκατομμύρια. Είναι προφανές αυτό. Να σας απαντήσω, αν μου επιτρέπετε. Και είναι η δική μας η προσέγγιση. Ο τρόπος που σας έχω περιγράψει στην ΟΑΞΗ είναι ο πιο ανέξοδος τρόπος να απαλλαγούμε από τις χιλιάδες που βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας. Έχουμε ευθύνη να διαφυλάξουμε την είσοδο άλλων ροών μεταναστών. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερο, εμείς θεωρούμε ότι η Κύπρος είναι ήδη ελκυστικός προορισμός λόγω της επιδοματικής πολιτικής η οποία εφαρμόζεται για χρόνια σε αυτήν τη χώρα και λόγω των υπολείπων διευκολύσεων, τις οποίες απλόχερα παρέχουμε σε όποιον φτάσει παράνομα σε αυτόν τον τόπο. Όσον αφορά λοιπόν τις δράσεις τις δικές μας, είναι χρόνια που φωνάζουμε για το μεταναστευτικό και στο Κοινοβούλιο, αλλά και οπουδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο. Μια διευκρίνηση. Αυτά τα έγγραφα θα γίνονται αποδεκτά από άλλες χώρες, κύριε Χρήστο. Δηλαδή θα μπορούν να δεχτούν άλλες χώρες ανθρώπους με αυτά τα έγγραφα από την Κύπρο. Δεν μπορεί να μην γίνει αποδεκτό, διότι είναι έγγραφα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή. Η άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα τους δεχτεί, διότι θεωρεί ότι αυτοί είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή κατέχουν ένα χαρτί. Όχι, δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατέχουν συγκεκριμένα έγγραφα τα οποία είναι μίας χρήσης. Γιατί ισχύει σε αυτόν τον προσωρινό εγγράφο. Γιατί θα τους δεχτεί μια άλλη χώρα. Πώς θα τους αποτρέψει. Πώς θα μας τους στείλει πίσω. Πώς δεν θα γίνει αποδεκτό ένα ευρωπαϊκό έγγραφο. Για μια τρίτη χώρα, αυτοί οι άνθρωποι που θα κρατάνε αυτό το χαρτί. Θέλετε, πέστε το προσωπικό. Να βάλουμε κάτι άλλο. Προσωρινό διαβατήριο, όπως το είπατε. Θέλετε, πείτε το ταξιδιωτικό έγγραφο για αυτή τη χώρα, την τρίτη χώρα που θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Τι θα είναι αυτοί. Θα είναι Ευρωπαίοι πολίτες, θα είναι πολίτες της Κύπρου ή θα είναι πολίτες της Συρίας. Τη διαχείριση θα την αναλάβει άλλη χώρα. Ο στόχος είναι αλλιώς, περιμένετε. Ο στόχος είναι αλλιώς να πιέσουμε τις ευρωπαϊκές χώρες. Για εμάς το μεταναστευτικό είναι πιο πιθανό να μας στείλουν πίσω και θα έχουν και μόνιμη διαμονή στην Κύπρο. Μα αυτή είναι η άποψή σας, είναι ισχυρισμός. Δηλαδή. Κάτι το δοκιμάσετε και έχει γίνει. Εσείς το έχετε δοκιμάσει και έχει αποτύχει. Και να σας πω κάτι άλλο για να μπούμε έτσι σε πιο σοβαρή συζήτηση, αν θέλετε. Όχι σοβαρή συζήτηση αυτή. Ενώ σε μεγαλύτερο βάθος. Ναι. Έχουμε ακούσει πολύ πρόσφατα ότι εφαρμόζεται το νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη μετανάστευση. Το οποίο καταψηφίσατε.
θα τα παίρνουμε ένα-ένα ή θα μπούμε. Ναι, το καταψηφίσατε, ναι. Εμείς το ΕΛΑΜ. Προφανώς και όχι. Ενώ η... Όχι, όχι, όχι. Περιλαμβάνει... Οι όμορες δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δικές σας. Ναι. Περιμένετε. Περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης. Εσείς θα το ψηφίζατε, δηλαδή, αν είσαστε στην Ευρώπη. Όχι, επειδή τώρα μου ανοίγεται αυτή θέλετε, την απορία. Θέλετε να μιλήσουμε ή ναι, θέλετε ναι. να ομολογείτε. Όχι, εσείς θα το ψηφίζατε ως ΕΛΑΜ, αν είσαστε στην Ευρώπη. Μα δεν με αφήνετε να εξηγήσω κάτι. Ναι. Το σύμφωνο δεν περιλαμβάνει μία παράγραφο ή ένα θέμα. Περιλαμβάνει 10 θέματα. Πάρα πολύ, ναι. Μάλιστα. Το ένα θέμα είναι η εισήγηση του κόμματος των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Το έχω μαζί μας, θέλετε να το δούμε μαζί. Συνεχίζω να πω το εξής. Τα κόμματα τα οποία, αν θέλετε, συμμετέχουν στο κόμμα των Ευρωπαίων Συντηρητικών δεν ψήφισαν κάποια άλλα πράγματα, διότι τέθηκε σε ψηφοφορία κατά άθρον, όπως λέμε στην Κυπριακή Βουλή. Και θα έπρεπε αυτόν να χτυπήσει κόκκινο καμπανάκι, αντί να πανηγυρίζουμε χωρίς λόγο. Άμα δείτε την πρόταση η οποία κατατέθηκε από τη Μάλτα, θα καταλάβετε πολύ εύκολα το τι εννοεί. Και είναι ξεκάθαρο ότι ποια προσπάθεια γίνεται. Γίνεται μια προσπάθεια στην ουσία κάποιες χώρες του Νότου, όπως η Κύπρος, που είναι η πρώτη σε αναλογία πληθυσμού σε αριθμών παράνομων μεταναστών, να σταματούν στο εδαφός μας και να παραμείνουν στο εδαφός μας ΕΣΑΗ. Γι' αυτό δεν το ψήφισαν. Και να, όσον αφορά τα διαβατήρια όμως, για να επανέλθω, τα προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα. Για να πω το εξής. Μέσα από αυτόν το σύμφωνο, το οποίο κάποιοι πανηγύριζαν εδώ στην Κύπρο, πώς θα γίνονται μετακινήσεις εντός των ευρωπαϊκών χωρών, με ποια έγγραφα θα τους μετακινούν ακριβώς. Αυτούς που θα μετακινήσουμε και θα έχουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, δηλαδή θα πάρουμε 100 άτομα από την Κύπρο να πάρουμε Φιλανδία. Με ποια έγγραφα θα τους πάρουν. Εσείς να μας πείτε, με ποια έγγραφα. Με αυτά. Με αυτά που προτείνετε. Με αυτά που λέμε εμείς. Τώρα εγώ δεν κατάλαβα. Είπατε στην αρχή, σας είπατε αν το ψηφίσατε, μου είπατε ότι. Σας είπα ότι δεν τελικά... αφορά ένα θέμα. Είχε 10 υποενότητες. Έχουν ψηφίσει λοιπόν, όπως έχω πει, οι κόμματα που συμμετέχουν στο ECR, κάποια από αυτά, αυτά που θεωρούσαν ότι όντως προστατεύουν τις δικές τους χώρες από την παράνομη μετανάστευση. Ωραία. Δεν το ψήφισαν στο σύνολό του. Στο σύνολό του, εγώ λέω και μπορώ να το αποδείξω, ότι είναι επικίνδυνο. Και αν θυμάστε και εμείς είχαμε βγάλει δελτίο τύπου, με το οποίο είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Άρα και εσείς ακολουθήσατε έτσι τα άλλα κόμματα της ακροδεξίας και θα το καταψηφίζετε. Αυτό αντιλαμβάνω. Επαναλαμβάνω. Δεν υπήρχε μόνο καταψήφιση ή ψήφιση. Υπήρχαν υποενότητες και ψηφιζόταν η κάθε ενότητα ξεχωριστά. Σε κάποια υπήρχε υποστήριξη από τα κόμματα τα οποία ανήκουν σε αυτόν τον πολιτικό φάσμα και σε κάποια άλλα όχι. Δεν είναι ο υβριδικός πόλεμος της Τουρκίας. Ποιος έφερε την Τουρκία στην Κύπρο. Ποιος την έφερε. Η Χούντα των Αθηνών και ο Καβίτα που υποστηρίζει το ΕΛΑΜ. Που τους τιμά. Έχει μπλέξει. Που τους... Δεν τα μπλέκω καθόλου. Εσείς δεν θέλετε να μπλέξετε. Πολύ σοβαρά. Και μάλιστα, όχι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ποιος έφερε την Τουρκία στην Κύπρο. Ποιος έφερε την Τουρκία στην Κύπρο. Έφερε εγώ την Τουρκία στην Κύπρο. Ποιος, όχι. Η Χούντα την οποία εσείς σήμερα υποστηρίζετε. Είσαστε η πολιτική και ιδεολογική συνέχεια της Χούντας και της ΙΟΚΑΒΙΤΑ. Και μάλιστα στη Βουλή, όταν τιμούμε και καταδικάζουμε τη Χούντα, οι βουλευτές του ΕΛΑΜ είναι εκτός της αίθουσας. Είναι εκτός της αίθουσας. Αυτό είναι αλήθεια. Έχω τις φωτογραφίες. Είναι ανάμεσα στα άλλα ψέματα τα οποία λέει ο κ. Σιζόπουλος. Έτες φωτογραφίες. Να τις φωτογραφίες. Ό,τι λέω το αποδεικνύω. Να τις φωτογραφίες. Που απουσιάζουν από την αίθουσα. Όταν λοιπόν τιμούμε τη μνήμη των αντιστασιακών στις 15 του Ιούλη, βρίσκονται εκτός της αίθουσας. Καταθέσατε καμιά φορά στεφάνι για τους αντιστασιακούς. Παρευρεθήκετε σε οποιαδήποτε εκδήλωση. Αντίθετα, όχι. Να απαντήσω, κύριε Ζούλη. Θα απαντήσετε την ώρα σας. Και να απαντήσετε. Λοιπόν, άρα λοιπόν, είναι πολύ εύκολο ο ανέξοδος πατριωτισμός. Έτσι, θα κάνουμε να πούμε ένα απελευθέρωση. Ποιοι, αυτοί που έφεραν την Τουρκία. Και βλέπετε ότι δεν τύχουν το γεγονός. Ποιο είναι το σύνθημα του ΕΛΑΜ. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Ποιο ήταν το σύνθημα αυτό, τη Χούντα. Τίμησε την πατρίδα, τη Χούντα. Τίμησε την οικογένεια. Τίμησε την θρησκεία. Σαφώς όχι. Αλλά και τώρα με τους πρόσφυγες. Αν είμαστε Ουκρανοί χριστιανοί, δικαιόμαστε να είμαστε στην Κύπρο και να πληρώνουμε τα λεφτά. Ρώτησε κανένας πόσα εκατομμύρια στην Κυπριακή Δημοκρατία για τη φιλοξενία των Ούγγρων, των Ουκρανών, πολιτικών προσφύγων. Αλλά αν είναι χριστιανός, Σύρος ο πολιτικός προσφυγάς, δεν δικαιούται να είναι στην Κύπρο. Πρέπει να φύγει ρατσιστής. Γι' αυτόν κάνουμε και τις διαδηλώσεις στη Χλώρακα με πρωταγωνιστές στα στελέχη του ΕΛΑΜ. Αυτά που έγιναν με τους κουκουλοφόρους στη Λεμεσό, και όχι μόνο.
και πολλά άλλα ζητήματα. Και όποτε θέλετε, εγώ είμαι στη διάθεση σας να κάτσουμε να κάνουμε debate και να βάλουμε όλα τα στοιχεία κάτω. Και για την εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες και όλα τα υπόλοιπα. Και να τα πούμε. Εγώ τι έχω να πω, τα έχω να πω με στοιχεία. Ωραία, να δώσουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε. Επειδή αναφέρεται προσωπικό, κύριε Σιζόπουλο, και επειδή πήρε πολύ χρόνο και αναφέρεται με στοιχεία. Όχι, τα λέγε γρήγορα, δεν πήρε πολύ χρόνο. Θα απαντήσουμε πολύ συγκεκριμένα και εμείς με στοιχεία. Ό,τι ευθυνόμαστε για την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας. Είπε ο κύριος Σιζόπουλος ότι στις 15 Ιουλίου κάθε χρόνο δεν είμαστε παρόν για να τιμήσουμε την ημέρα. 15 Ιουλίου κάθε χρόνο στο Κοινοβούλιο έχουμε ομιλία. Σας παρουσιάζω μία δική μου ομιλία που ανάμεσα σε άλλα πολύ σύντομα να αναφέρω λέει τα εξής. Γιατί οι κορυφαίοι χουντικοί αξιωματικοί όπως ο Μπονάνος, ο Αραπάκης, ο Παπα-Νικολάου, ο Ιωαννίδης δεν οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστηρίων για το έγκλημα της Κύπρου. Και έρχομαι για να πω στον κύριο Σιζούλιο. Πότε ήταν αυτή η ομιλία? Αυτή η ομιλία είναι από το 19. Αλλά γίνεται κάθε χρόνο. Μπορείτε έχουμε να δείτε. 24 τώρα, φαντάζομαι δεν βρήκατε άλλη. Κάθε χρόνο. Όχι. Πέρσι έχω αναφέρει, έχω φέρει μία. Πέρσι ήσασταν. Βεβαίως είμαι κάθε χρόνο. Όχι, είναι επαιτειακή. Όχι, εγώ λέω την ώρα μονόλεπτη στιγμή στην κοινωνία των αντιστασιακών απουσιάζουν, έξω. Είναι, είναι μια κίνηση πολιτική, σε θέλει να δείξετε κάτι, βγαίνετε έξω από την αίθουσα. Εκείνη την ώρα. Έτυχε. Ο κύριος Σιζόπουλος δεν παρίσταται ποτέ στο μνημόσυνο της 20 Ιουλίου. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν τιμά τα μνήματα της 20 Ιουλίου στο επίσημο μνημόσυνο. Και σε πολλά άλλα έθνικα μνημόσυνα, κύριε Σιζόπουλε, εσείς το κόμμα ποτέ δεν είσαστε παρόν. Το κόμμα μου δεν παρευρίσκεται. Δεν παρευρίσκεται το κόμμα μου. Δεν παρευρίσκεται το κόμμα μου στην Βουλή, κύριε Ζόμπουλε, και στις 15 του Ιούλη. Την ώρα που τιμούμε τη μνήμη των αντιστασιακών με τη μονόλεπτη σιγή να απουσιάζεται. Εν πάση περιπτώσει, όπως και στην περίπτωση της Χούντας. Να τις φωτογραφίες. Να συνεχίσω. Να τις φωτογραφίες. Να συνεχίσω να πω το εξής στον κύριο Ζόμπουλε με η Χούντα. Κύριε Ζόμπουλε, εσείς ως μεγαλύτερος από εμάς, δεν έπρεπε να αναζητάτε ευθύνες από εμάς. Έχουν περάσει 50 χρόνια. Και όσοι κυβέρνησαν, συγκυβέρνησαν αυτόν τον τόπο, πολιτεύτηκαν σε αυτόν τον τόπο, δεν πήγαν ποτέ στην Αθήνα να ρωτήσουν τους χουντικούς αξιωματικούς για το έγκλημα της Κύπρου. Κατά τα άλλα, διεξάγουν αντιχουντικών αγώναν ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, πουλούν σε έναν λαό ο οποίος έχει υποφέρει ακόμα έναν παραμύθι. Έπρεπε οι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα της Κύπρου να δικαστούν και να καταδικαστούν στην Κύπρο. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις όμως, ο οποίος ρίχνουν σήμερα την ευθύνη στο ΕΛΑΜ, ποτέ δεν το έπραξαν. Και για να συνεχίσω την αναφορά μου επί Χούντας, ξέρετε κύριε Σιζόπουλε, δεν είναι μόνο η αριστερή η οποία αντιστάθηκα στη Χούντα. Και να σας αναφέρω το παράδειγμα του Σπύρου Μουστακλή. Το Σπύρου Μουστακλή, τον οποίο σακάτεψε στο ξύλο η Χούντα, δεν τον αναφέρει κανένας, διότι ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού, ο οποίος ήταν στην αντιστασιακή οργάνωση του ΕΔΕΣ, του Ναπολέον Ζέρβας και ο οποίος πολέμησε κατά των κομμουνιστών στον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο. Ένας λοιπόν από τα μεγαλύτερα θύματα της Χούντας δεν ανήκε στο φάσμα της αριστεράς και αυτό δεν αναφέρεται. Από εκεί και πέρα, για τα όσα έχει υποφέρει αυτός ο τόπος, αναζητήστε αλλού τους υπευθύνους. Και όσον αφορά το δικό μου το κόμμα, δεν έχει πράξει το παραμικρόν για να ενοχλήσει αυτήν τη χώρα και τον λαό της. Αντίθετα, στεκόμαστε κάθε μέρα με πράξεις δίπλα από τον λαό, κύριε Σιζόπουλε. Και τα περί εγκλημάτων που θέλετε να μιλήσουμε σε debate, όταν τελειώσουμε με τον κύριο Παπαδόπουλο, να το ορίσουμε, αν θέλετε. Γιατί έχουμε πολλά στοιχεία τα οποία πρέπει να έρθουν στην επιφάνεια. Βεβαίως. 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 Γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ο πλέον σύγχρονο υπερασπιστή τη Χούντα ήταν ο κύριο Μιχαλολιάκο, του οποίου είστε σωματοφύλακα και του οποίου ανακοινώσετε στην Κύπρο ότι είστε παράκτημα του κόμματο του. Τα ξεχνάτε αυτά? Τα ξεχνάτε αυτά? Γιατί δεν τα λέτε αυτά? Είσαστε ή δεν είσαστε σωματοφύλακα του κύριου Μιχαλολιάκου? Όχι, δεν ήμουν σωματοφύλακα του κύριου Μιχαλολιάκου. Έχουμε τι δηλώσει του κυρίου Κασιδιάρη που λέει ότι εκπαιδευτήκατε στην ειδική σχολή και μάλιστα σε ένα από του κοκκινοσκούφιδε του κύριου Μιχαλολιάκου. Έχουμε φωτογραφίε που είστε μαζί με τον κύριο Μιχαλολιάκου. Όταν είσαστε στην Αθήνα, όχι όταν κάνατε δήλωση στην Κύπρο. Έχουμε τη δήλωσή σας στο ΣΥΓΜΑ ότι είσαστε το παράρτημα της Χρυσής Αυγής στην Κύπρο. Και σαν τέτοιο ζητήσατε να εγγραφείτε ως κόμμα. Και δεν έγινε αποδεκτό. Λοιπόν, κυρία Σιζόπουλε. Θέλετε να το κουβεντιάσουμε, θα πούμε. Ωραία, να τα κουβεντιάσουμε. Έτσι και όλα. Ξεκινώ και λέω το εξής. Ότι ήμουν στη Χρυσή Αυγή δεν το ανακαλύψατε. Το έχω πει εγώ δημοσίως εδώ και χρόνια. Κατά την περίοδο που δόμουν στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα δεν είμαι ούτε
υπόλογος ούτε απολογητής του κυρίου Μιχαλολιάκου. Σας λέω τι πιστεύω εγώ. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Εντάξει, τα έχουμε αλλάξει τώρα, Λιβέρους. Αν τώρα κάναμε στροφή, γιατί ήταν προφανές ότι και η συνεργασία σας με ποιον ήταν. Ήταν με τον ναζιστικό γερμανικό κόμμα. Και μάλιστα προκήρυξε και έναν για να στηρίξει το 16 στις βουλευτικές εκλογές. Τώρα πήγετε λίγο σε πιο μετριοπαθείς. Πήγετε τώρα στο ECR, τώρα, που είναι πιο μετριοπαθείς. Ναι, γιατί τώρα κάνουμε αλλαγές. Γιατί κάνουμε τις αλλαγές? Γιατί στην ουσία η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα καταργήθηκε. Και δεν θέλετε να ταυτιστείτε πια μαζί της. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Και με τον Λαγόν είχατε τις σχέσεις, και με τον Κασιδιάρη, και με τον Μιχαλολιάκο και με όλους αυτούς. Κοιτάξτε, ξεκάθαρο αυτό το ζήτημα. Και όσο και αν προσπαθείτε να τοποποιηθείτε, δεν μπορείτε. Γιατί τα στοιχεία είναι εκεί και υπάρχουν. Να μας απαντήσεις αυτό. Κύριε Ζιζόπουλε, αυτό είναι προσωπικού επιθέσεις, θα απαντήσω προσωπικού. Είναι επί προσωπικού πλέον, αλλά επιτρέψτε μου, επειδή είπατε ότι αυτό ήταν παλιά και τώρα αλλάξατε. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να αλλάξετε και να χωρίσετε τους δρόμους σας από ό,τι λέτε με τη Χρυσή Αυγή? Χωρίστε τις φωτογραφίες. Μα παρουσιάζετε κάτι που δεν έχει υποθεί από εμένα δημόσια. Εδώ, στελέχη του ΕΛΑΜ να χαιρετούν ναζιστικά. Αυτή η φωτογραφία είναι ψεύτικη. Ναι, όλα είναι ψεύτικα. Αυτή η συγκεκριμένη είναι ψεύτικη. Και αυτή είναι ψεύτικη. Α, και αυτή είναι ψεύτικη. Έχω πει εγώ ότι δεν ήμουν στη Χρυσή Αυγή, Γκριζούλα. Είπατε ότι δεν ήσουν σωματοφύλακας Χρυσή Αυγή. Δεν ήμουν σωματοφύλακας του Μιχαλολιάκου. Ήμουν στη Χρυσή Αυγή και έπαιρνα του όμου. Εντάξει, εδώ έχουμε τι δηλώσει του Κασιδιάρη. Τα έχετε μα έχουμε κι άλλα. Τι θέλετε να πούμε? Θέλετε, έχουμε κι άλλα. Όχι, κύριε Ζόμπλε, αφήστε το να απαντήσει. Αφήστε το να απαντήσει. Λοιπόν, έχουμε επαναλάβει πάρα πολλέ φορέ ότι το θέμα Χρυσή Αυγή για εμά έχει τελειώσει ανεπιστρεπτή. Και ναι, κύριε Σιζοβούλε, στην πολιτική. Ναι, γιατί έχετε, γιατί έχετε τελειώσει? Γιατί έχετε τελειώσει? Γιατί έχετε τελειώσει? Γιατί έχετε τελειώσει? Είμαστε, λέτε ότι έχει τελειώσει και κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Ο κόσμος ναι, θέλει να μάθει τι ήταν αυτό που σας έκανε να είσαστε συνδεδεμένοι με τη Χρυσή Αυγή και ξαφνικά λέτε ότι τελείωσε. Είναι απλό, κύριε. Αν πιστεύει ότι ένα πολιτικό σχηματισμό είναι δυνατόν να πράξει πράγματα υποφελές για τη χώρα, μπορεί να τον εμπιστευτεί και να τον ακολουθήσει. Αν θεωρήσεις ότι ο δρόμος τον οποίο τελικά επέλεξε να ακολουθήσει δεν είναι αυτός ο οποίος θα βοηθήσει τον λαό ή τη χώρα, μπορείς ναι, να το ξαναδείς το ζήτημα. Δεν είναι ιδεολογικοί οι λόγοι που σας έκαναν και να αποχωρήσετε, να αλλάξετε δρόμους. Αλλά ο χειρισμός και οι αποφάσεις και οι πράξεις. Ο χειρισμός προφανώς και ήταν λάθος. Από εκεί και πέρα, ιδεολογικά, έχουμε τη δική μας ταυτότητα, συγκεκριμένα πράγματα και το ΕΛΑΜ αυτή τη στιγμή. Τα πλήστα στελέχη του ΕΛΑΜ προέρχονται από άλλους κομματικούς χώρους, όχι από τη Χρυσή Αυγή. Αλλά ο κύριος Σιζόπουλος, ελλείψει άλλων επιχειρημάτων για το ΕΛΑΜ, ανατρέχει την περίοδο της κρίσης αυτής. Για να μην το μονοπολίσετε εσείς, που ήμουν εγώ ως φοιτητής. Τα δικά του όμως ζητήματα τα ξεχνά και θα επανέλθω να το δείξω κάτι όμως, το οποίο είναι σημαντικό. Επειδή μίλησαν προηγουμένως για Χούντα και ποιοι πατριώτες θα ελευθερώσουν την Κύπρο, και προφανώς εννοεί ότι αυτός είναι πατριώτης και οι υπόλοιποι δεν είναι πατριώτες. Λοιπόν, κύριε Σιζόπουλε, αυτήν η φωτογραφία την γνωρίζετε, είναι πατριώτες εδώ? Τι? Πέστε εσείς. Δεν ξέρω. Πέστε μου εσείς. Δεν πέστε εσείς. Να δούμε κι εμείς. Βεβαίως να δείτε. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στον πενταδάχτυλο. Είναι οι κοκκινοσκούφιδες του Βάσου Λισσαρίδη. Σωστά. Μάλιστα. Γνωρίζετε ποιος είναι αυτός? Πέστε εσείς ποιος είναι. Αυτός, κύριε Σιζόπουλε, είναι ο Ανδρέας Βλάχος και είναι ο άνθρωπος που με βάφτισε. Ναι. Γνωρίζετε, κύριε Σιζόπουλε, αυτούς τους δύο που κρατούν ως λάφυρον την τουρκική σημαία? Πέστε τα εσείς. Τα λέω εγώ. Ναι. Δηλαδή επειδή είναι ο νονός σου, δηλαδή σημαίνει ότι ακολουθείς τον νονό σου? Όχι, περιμένετε. Ίσα που προσβάλλεις τον νονό σου. Θα σε εξηγήσω. Ένας είναι ο αδελφός του πατέρα μου, Ανδρέας Χρήστου, και άλλος είναι ο δαδάς μου. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που είναι της οικογένειάς μου υπερασπίστηκαν αυτόν τον τόπο. Και είναι σε αυτούς τους ανθρώπους που πατάω, ο κ. Σιζόπουλος, για να παρουσιάζεται σήμερα δήθεν ως υπερπατριώτης. Από εκεί και πέρα, αν ψάχνουμε εμπιστοποιητικά πατριωτισμού, έχω αρκετά. Αυτά είναι μόνο ενδεικτικά. Τα είδαμε, τα γνωρίζουμε. Και με την οικογενειακά εννοεί. Και με το θέμα, θέμα της υπηρεσίας σας στην Εθνική Φρουρά. Λοιπόν, να απαντήσω. Το έχουμε μονοπολίσει. Κρατάτε λίγο, θα απαντήσετε ξανά. Θέλω, απολογούμε στους άλλους δύο. Θα πρέπει όμως να απαντήσω. 30 δευτερόλεπτα, ναι, πείτε το. Κύριε Σιζόπουλε, για το θέμα της υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, σας έχω απαντήσει επανειλημμένως. Και γνωρίζετε πολύ καλά ποια είναι η πραγματικότητα. Αλλά θα σας πω κάτι άλλο σήμερα, κύριε Σιζοπούλη. Εσείς είσαστε ο τελευταίος που πρέπει να μιλά για φυγοστρατεία. Γιατί δεν υπηρέτησα. Το γιατί εσείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Πέστε μου. Πέστε το. Γιατί είσαστε ναυτοί
οι οποίοι πρωτοστατούν στο να απαλλαγούν οι πραγματικοί φυγόστρατοι. Ναι. Εγώ αυτόν ισχυρίζομαι για αυτό που θα πούμε. Ούτε παρουσιάζεσαι. Λοιπόν, ούτε θα τα πούμε μετά. Επειδή είπε ο κύριος Χρήστου για το θέμα της φυγοστρατείας, αν παρακολουθούσε λίγο πιο συχνά τις συνεδρίες της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής, θα μπορούσε να ακούσει και πόσες προτάσεις έχω καταθέσει για το πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη φυγοστρατεία. Αλλά προφανώς δεν είναι τα στελέχη της ΕΔΕΚ που δεν έχουν κατακτήσει την εθνική φρουρά, ούτε συγγενικά πρόσωπα πρώτου βαθμού που δεν έχουν πάει στην εθνική φρουρά. Έτσι. Για να είμαστε σίγουροι για αυτά τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι πολύ εύκολα η δημαγωγία δίνει και παίρνει, γιατί ακριβώς αυτός είναι ο πολιτικός λόγος της ακροδεξίας. Ο λαϊκισμός και οι εύκολες λύσεις. Είμαστε εναντίον της διζωνικής, αλλά έχουμε στο ψηφοδέλτιο υποψήφιο που είναι υπέρ της διζωνικής, που ήταν υπέρ του σχεδίου ΑΝΑ. Είμαστε αντισυστημικοί, αλλά στην ουσία συντασσόμαστε με το σύστημα. Φυσικά είσαστε αντισυστημικοί, αλλά είσαστε υπέρ ενός άλλου συστήματος. Είσαστε εναντίον του συστήματος της δημοκρατίας. Και αυτό αποδεικνύεται. Λοιπόν, και τα ζητήματα είναι πάρα πολλά. Από εκεί και πέρα, για να κλείσω, για να μην μακρηγορήσω τώρα στη διζωνική δικαιωματική, συμφωνείτε. Ένα σημείο που συμφωνείτε. Η θέση δική μας είναι αυτή. Τώρα, γιατί την υιοθέτησαν οι υποστηριχτές της Χούντας που ήθελαν τη διζωνική δικαιωματική νομοσπονδία, που ήθελαν τη διχοτόμηση, που ήθελαν τη διπλή ένωση, είναι άλλη υπόθεση. Υπάρχουν λογικοί και εξηγήσεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι της ώρας. Όλα στην ώρα τους. Λοιπόν, και δεν είναι η ΕΔΕΚ που αντιγράφει τις θέσεις του ΕΛΑΜ. Οι ΕΔΕΚ τις θέσεις αυτές τις έχει από την ίδρυση της. Και η ΕΔΕΚ ιδρύθηκε γιατί. Ιδρύθηκε ενός η δύναμη αντίσταση στην ακροδεξία και στη Χούντα. Και αυτόν τον προορισμό και αυτήν την αποστολή εμείς δεν πρόκειται με οποιοδήποτε τίμημα να την υποστήλουμε. Και πληρώσαμε βαρύ τίμημα αίματος για να είμαστε εναντίον της Χούντας, εναντίον της ακροδεξιάς, εναντίον της ΙΟΚΑΒΙΤΑ, εναντίον του πραξικοπήματος και όσων επακολούθησαν. Δεν πρόκειται αυτήν την ιστορία να την εγκαταλείψουμε. Με οποιοδήποτε τίμημα εμείς θα είμαστε απέναντι από την ακροδεξιά. Θα είμαστε απέναντι από αυτά τα ολοκληρωτικά συστήματα τα οποία θέλουν κάποιοι να προωθήσουν, αλλά εύκολα γίνονται χαμολέοντες για να μπορέσουν να κεφαλαιοποιήσουν κέρδη και ωφέλη. Πείτε μας και η θέση σας για τη σύγκρουση. Για το θέμα της σύγκρουσης, εμείς από την αρχή είμαστε ξεκάθαροι. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέμε. Από τη στιγμή που για ένα ζήτημα δημόσιου ενδιαφέροντος μπαίνει στη διαδικασία η δικαιοσύνη, εμείς αναγκαστικά μένουμε πίσω. Περιμένουμε ακριβώς η δικαιοσύνη να πάρει τις αποφάσεις της. Και από εκεί και πέρα ανάλογα θα τοποθετηθούμε. Αυτός βλέπετε είναι και ο λόγος που δεν έχουμε ανοίξει και δεν συζητούμε το θέμα του Αβακού. Που τη στιγμή που μπήκε η διερεύνηση της υπόθεσης, βλέπετε ότι δεν έχουμε προχωρήσει ούτε σε ανακοινώσεις, ούτε σε επιμέρους ζητήματα. Αναμένουμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες από πλευράς της αστυνομίας και της εκκλησίας όσον αφορά τις έρευνες. Και εδώ πραγματικά παραξενεύουμε και διαρωτούμε. Γιατί άκουσα τον κύριο Χρήστου που λέει ότι ακόμα δεν κλήθηκε από την αστυνομία να δώσει κατάθεση. Και εδώ ακριβώς θέλω να ρωτήσω. Δεν το έχετε ανοίξει το θέμα, αλλά ρίχνετε τις πόλεις. Λοιπόν, ναι, μα εγώ θέλω εδώ, το είπε. Το είπε, δεν ξέρω αν στο σταθμό το δικό σας ή αν είναι στο σήμα που το είπε σήμερα το μεσημέρι. Σε ένα από τους δύο σταθμούς το είπε. Αν είναι δυνατόν. Τον κύριο Νικήτα το είπε. Αν είναι δυνατόν, ας πούμε, ένα τέτοιο ζήτημα μετά από έναν και πλέον μήνα που έχει αποκαλυφθεί να μην έχει κληθεί να δώσει κατάθεση από την αστυνομία. Όταν για άλλα ζητήματα. Με μια δήλωση που εμείς κάναμε για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, μέσα σε δύο ώρες το αρχηγείο αστυνομίας μας έστειλε ομάδα αξιωματικών για να δώσουμε διευκρινήσεις. Αυτή είναι αιχμή κατά της αστυνομίας. Δεν είναι αιχμή, εγώ το λέω ξεκάθαρα. Ναι, η αστυνομία οφείλει να δώσει εξηγήσεις για αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί δεν έχει κληθεί να δώσει την κατάθεση, να δώσει εξηγήσεις του για να προχωρήσει η διαδικασία. Και δυστυχώς δεν είναι το μόνο φαινόμενο το οποίο βλέπουμε τελευταία. Εν πολλά τέτοια φαινόμενα τα οποία βλέπουμε, τα οποία θα πρέπει άμεσα να παταχθούν. Να απαντήσει. Ελάτε, να απαντήσει. Υπόθηκαν αρκετά και σε προσωπικό επίπεδο θα θέλατε να απαντήσετε. Βεβαίως θα απαντήσω, αλλά να ξεκινήσω πρώτα μου επιτρέπει από τα θέματα της υγείας για να πω το εξής. Όλοι οι πολίτες πληρώνουν γεσί και ανεξάρτητα αν διαμένουν στον πύργο της Ηλειρίας ή διαμένουν στη Λευκοσία ή στη Λεμεσό, δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Το σύστημα μέχρι σήμερα έχει αρκετά προβλήματα τα οποία θα πρέπει και η πολιτεία συνδεδεμένα και τα κόμματα. Να τα επιλύσουμε. Εάν τα αφήσουμε να διωγγωθούν περισσότερο, κάποια στιγμή θα έρθουμε αντιμέτωποι, ίσως όχι μόνο με τη δυσκολία στο να δουλέψει, αλλά και με οικονομική κατάρρευση του. Πράγμα το οποίο έχει περιγραφεί και σε έκθεση του Γενικού Ελεκτή. Να συνεχίσω όμως τα υπόλοιπα που είναι προσωπικές αναφορές του κ. Σιζόπουλου προς το πρόσωπό μου, ότι αν συμμετείχα στην Επιτροπή Άμυνας. Μα κ. Σιζόπουλου, εγώ μία αναμπουσία έχω από την Επιτροπή Άμυνας. Στις υπόλοιπες συνεδριάσεις ήμουν πάντοτε και είμαι πάντοτε παρόν. Στη μισή συνεδρία και στις άλλες φεύγεις. Τι λέτε κύριε Σιζόπουλε. Ναι, θα κρατούμε πρακτικά.
Ωραία, να δούμε τα πρακτικά που κρατείτε. Ήμουν, από την άλλη, σας έχω πει και προηγουμένως. Και γνωρίζετε ποια ακριβώς είναι η αλήθεια, λεπιμένετε στο ίδιο ζήτημα. Και εγώ σας είπα ότι είσαστε ο τελευταίος που πρέπει να μιλά για τα συγκεκριμένα θέματα. Πολύ συγκεκριμένα. Κάνει πλάτες για τους φυγόστρατους, εννοείτε. Όχι. Εδώ είμαστε και να τα λέμε. Αφού λέω ισχυρίζομαι και έχω πει ότι... Με ποιον τρόπο το κάνει αυτό. Ο ίδιος γνωρίζει πάρα πολύ καλά εμείς δεν πρέπει πώς να λειτουργούν στελέχη του κόμματος του. Όλα στην ώρα τους. Περιμένετε. Γνωρίζετε. Ούτε εγώ είμαι υπεύθυνος, κύριε, για τη Χούντα. Με έχει φορτώσει όλη την ευθύνη για την εισβολή στην Κύπρο. Και ο ίδιος λέει ότι δεν γνωρίζει. Εγώ λέω ότι γνωρίζει πολύ καλά το τι λέω. Λοιπόν, άρα γι' αυτό είπα ισχυρίζω. Ήρθαστε εδώ ενώπιον του λαού και κάνουμε μια συζήτηση και ο κόσμος περιμένει από εσάς να ακούσει θέσεις, απαντήσεις. Θα έλεγα καλή και η σύγκρουση, αλλά να λέμε στον κόσμο γνωρίζει και δεν σας λέω ότι γνωρίζει και ο άλλος να λέει δεν γνωρίζει. Και... Ο κόσμος τι θα καταλάβει υπόψη. Ότι ο κύριος του αφήνει κάποια υπονοούμενα αλλά δεν τα λέει. Λοιπόν, πέστε τα για να μπορεί να απαντήσει. Ο κόσμος καταλαβαίνει πολύ καλά τι λέω. Το έχω πει του κ. Σουσοπούλου. Εμάς δεν μας το έχετε πει. Θέματα φυγοστρατείας, γιατί τα στελέχη σας είναι οι πρώτοι που φροντίζουν για αυτά τα θέματα. Είναι που νομίζω σαφές το κατηγορητήριο το δικό μου. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, επειδή αναφέρθηκε η προσωπικού, το έχω εξηγήσει πάρα πολλές φορές. Και βαθμού, πρώτου βαθμού συγγένειας και τα λοιπά, οι οποίοι δεν έχουν υπηρετήσει. Ο πατέρας μου, από όσο ξέρω, ήταν στην πρώτη γραμμή του 1974 και έχει υπηρετήσει 6 μήνες επιπλέον. Να προχωρήσω στα υπόλοιπα. Ο κύριος Σιζόπουλος μίλησε για τη Μονίνα Βακούμ, θέλει διερεύνηση από την αστυνομία, δεν θέλει αυτά τα φαινόμενα. Σε καμία περίπτωση να μείνουν στο σκοτάδι. Για τα δικά του τα φαινόμενα, προφανώς δεν θέλει την εμπλοκή της αστυνομίας και να εξηγήσω περαιτέρω τι λέω. Ο κύριος Σιζόπουλος διατηρούσε μια εταιρεία, η οποία ονομάζεται η Οχτηματική. Αυτή η εταιρεία εξαγόρασε το 25%, μπορεί να με διακόψει, δεν λέω κάτι λάθος, της Taxan Properties. Και το 2017 ο κύριος Σιζόπουλος είχε μη εξυπηρετούμενο δάνειο της συγκεκριμένης εταιρείας ύψους πέραν των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πούλησε μαζί με τους συνεταίρους του την εταιρεία Taxan Properties σε δίθεν Ιρακινών επενδυτή, ο οποίος διαμένει μόνιμα στη Σουηδία. Για το ποσό το 1,6 εκατομμυρίου. Με στόχο ο συγκεκριμένος να αποκτήσει κυπριακό διαβατήριο και κυπριακή ταυτότητα. Σημειώστε ότι τότε τα κριτήρια έλεγαν ότι ο συγκεκριμένος έπρεπε να έχει επένδυση στην Κύπρο πέραν των 2 εκατομμυρίων και έπρεπε επίσης να έχει κατοικία πέραν των 500.000. Συνεχίζω ότι το εν λόγω ζήτημα η διερεύνηση... Βεβαίως αυτά έχουν γραφτεί κατ' επανάληψη και έχουν υποθεί. Ναι, ναι. Και αυτό το θέμα ναι, το θέλετε τώρα σε αντιπαραβολή με την δική σας εμπλοκή στην υπόθεση Αβακούμ. Όχι. Λέω ότι εκκρεμεί δίωξη του κ. Σιζόπουλου. Αυτό λέω. Και περιγράφεται μέσα στο πόρισμα του κ. Νικολάτου, στο οποίο υπάρχουν συγκεκριμένες αναφορές της εν λόγω υπόθεσης, ότι η αστυνομία σε δεύτερο χρόνο ζήτησε κατάθεση και παρουσίαση των εγγράφων, διότι προέκυπτε ότι το έμβασμα το τραπεζικό, μάλλον δεν έγινε έμβασμα τραπεζικό για το 1,6 εκατομμύρια και υπήρχε απλά μια απόδειξη περιπτέρου, μη αριθμημένη απόδειξη. Η αστυνομία λοιπόν καταγράφεται στο πόρισμα του κ. Νικολάτου, το έχω μαζί μας, θέλετε, ότι ζητά να ανακρίνει, όχι να πάρει κατάθεση, να ανακρίνει σημαίνει ότι το θεωρεί ύποπτο τον κ. Σιζόπουλο. Και φυσικά ο κ. Σιζόπουλος επικαλέστηκε την ασυλία του και αργότερα το βοήθησε ο Γενικός Εισαγγελέας για να μην οδηγηθεί ενώπιον των ανακριτών. Ενώ αν όντως ήθελε τη διαφάνεια και ήταν εναντίον της διαφθοράς, θα προσερχόταν μόνος του για κατάθεση. Εσείς να σας πω κάτι άλλο όμως. Εσείς θα πάτε για κατάθεση για την υπόθεση Αβακούμ από μόνος σας, αφού δεν σας φώναξε η αστυνομία. Εγώ είπα από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχω κανένα θέμα να το πράξω, γιατί ούτως ή αλλιώς εγώ ήμουν μάρτυρα στις διαδικασίες. Επειδή όμως έχω κι άλλα... Πήγαμε και στο αστυνομικό δελτίο. Επιτρέψτε μου, θέλετε να απαντήσετε σε μια ανακοίνωση που υπήρξε σήμερα από το ΑΚΕΛ σε σχέση με έναν δικό σας υποψήφιο, ο οποίος
είχε καταδικαστεί για υποθέσεις βομβών και τοποθέτηση βομβών και όλα αυτά. Αυτόν το έχετε βρει, άλλα δημοσιεύματα για άλλους υποψηφίους το έχετε βρει? Εγώ γι' αυτό ρωτάω τώρα. Έχετε κι άλλο υποψήφιο? Έχει κάποιο εδώ άλλο υποψήφιο να το ρωτήσω κι αυτόν? Έχει, βεβαίως έχω. Πέστε μου εδώ τώρα, να δούμε όλα. Να απαντήσω όμως για το προηγούμενο θέμα. Όχι, πέτε μου πρώτα γι' αυτό και μετά. Να τα συμπληρώνουμε ένα-ένα. Ωραία. Ο κύριος Σιζόπουλος θα επικαλεστεί ότι ο ίδιος κατήγγειλε το ζήτημα στην αστυνομία. Αυτό που θα προκύψει όμως είναι ότι ακόμα και αυτόν τον οποίο κατηγόρησαν δεν οδήγησαν στο δικαστήριο. Αντιλαμβάνεστε, νομίζω ότι υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν. Τώρα, όσον αφορά το εν λόγω δημοσίευμα για τον Δημοτικό Σύμβουλο. Ναι, υπάρχει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει καταδικαστεί παλαιότερα, αν και ο ίδιος δεν παραδέχτηκε ποτέ και λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με την εν λόγω υπόθεση. Καταδικαστεί όμως, έτσι, από δικαστήριο, για εμπρισμούς και για τοποθέτηση βόμβας. Σας λέω, ο ίδιος δηλώνει ότι ποτέ δεν είχε εμπλοκή με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι μισοί που έχουν καταδικαστεί αυτό δηλώνει. Στις φυλακές, αν μου καταρωτήσετε, θα σας πω όλοι ότι είναι αθώοι και είναι σκευωρία. Να περιμένετε ένα λεπτό, μπορείτε να βγάλετε τα συμπεράσματα σας αργότερα. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχει τιμωρηθεί για αυτό το ζήτημα. Έχει χτίσει παλαιότερα, όπως λέω, την ποινή του. Σήμερα ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι οικογενειάρχης και εργάζεται σκληρά για την επιβίωση της οικογένειάς του. Και ναι, εμείς θα δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποδείξει με τον εκ των υστέρων βίων τους ότι προσπαθούν να ενταχθούν στην κοινωνία. Και άρα αυτό το γνωρίζατε όταν τον βάλατε στο... Αυτό λέω. Το γνωρίζατε. Δηλαδή. Μάλιστα, αυτό λέω. Και η Κυπριακή Δημοκρατία του δίνει επίσης το δικαίωμα να είναι υποψήφιος, διότι δεν τον αποκλεί από αυτήν την διαδικασία. Οπότε νομίζω είμαι σαφέστατος όσον αφορά το ζήτημα το οποίο με έχετε ρωτήσει. Έχετε κλείσει τα ζητήματα μεταξύ των πιο σύντομων. Δεν νομίζω να κλείσουν απόψε τα συγκεκριμένα ζητήματα. Okay. Μας έχουν μείνει λίγα θέματα. Το δεύτερο, θέλω να απαντήσω και επί προσωπικού αυτού που είπε ο κύριος Χρήστου. Αν θέμα ανοίξετε, η συγκεκριμένη υπόθεση ανοίχτηκε λόγω της δικής μου καταγγελίας στο αρχηγείο αστυνομίας. Από εκεί και πέρα, ας προχωρήσουν τη διαδικασία. Εγώ έχω απολύτως κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Και κλείνω με αυτό. Για τις ευαισθησίες σας προσωπικές. Ας μας απαντήσει ο κύριος Χρήστου, γιατί δεν επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ενώ δεν υπηρέτησε στο στρατό, το 2007 στην Αθήνα κατηγορήθηκε και είχε ποινή τετράμινης φυλάκισης λόγω οπλοκατοχής, έκανε έφεση εις το εφετείο και απορρίφθηκε και εξαγόρασε την ποινή του. Και αν όπως λένε οι δικοί του βουλευτές είμαι ψεύτης, εγώ θα συνεχίσω να το επιμένω, να το λέω, και ας με πάρει στο δικαστήριο ότι με ψήφισε. Ωραία, θα έχει απόϊχο αυτή η συνάντηση απόψε εδώ, κύριε Χρήστο. Να ξεκινήσω με την ακρίβεια. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι υπάρχουν λεφτά μέσα στον κρατικό προϋπολογισμό, τα οποία μπορούν να εξοικονομηθούν και να κατευθυνθούν για τη στήριξη των ευάλωτων συμπατριωτών μας, των ευάλωτων ομάδων. Και αναφέρομαι βεβαίως πρωτίστως στα 200 εκατομμύρια που δίνουν για τη διαχείριση των παράνομων μεταναστών. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, και εδώ παίζει ρόλο η εκλογή ευρωβουλευτή. Πολλές από τις πολιτικές λιτότητας κατευθύνονται και εφαρμόζονται με ευρωπαϊκές οδηγίες και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Επομένως, η εκλογή ευρωβουλευτή από το ΕΛΑΜ είναι κάτι για το οποίο θα παλέψουμε, θα πολεμήσουμε για να μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτές τις πολιτικές. Βεβαίως μαζί με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ευρωβουλευτές και όσους βεβαίως ανήκουν στο κόμμα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών. Όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Σιζόπουλος, απλά σημειώνω ότι για την δική του περίπτωση το ζήτημα το έχει σταματήσει ο Γενικός Εισαγγελέας και ο κύριος Σιζόπουλος κρύβεται πίσω από την ασυλία του. Δεν είναι ότι δεν ήθελε να προχωρήσει η αστυνομία. Όσον αφορά τη δική μου περίπτωση και αυτόν τον οποίο με κατηγορεί και τον προκαλώ και τώρα, αν θέλει, όταν εσείς ακούτε ότι κάποιος έχει συλληφθεί για οπλοκατοχή, τι έρχεται στο μυαλό σας? Ότι κάποιος έχει συλληφθεί με πυροβόλα όπλα κατόπιν αστυνομικής ίσως επιχείρησης κτλ. Κτλ. Ο κύριος Σιζόπουλος αναφέρεται στο εξής περιστατικό όταν ήμουν φοιτητής. Με σταμάτησε σε τυχαίον έλεγχο αστυνομία και στην κατοχή μου τη συγκεκριμένη μέρα βρέθηκε ένα μικρό μαχαίρι το οποίο αγοράστηκε την ίδια μέρα. Είναι πλημέλημα, κύριε Σιζόπουλε, και επιβάλλεται πρόστιμο. Τα υπόλοιπα που λέτε είναι από τη φαντασία σας, από το Netflix. Δεν είναι καθόλου, και όλα αυτά. Καθόλου από τη φαντασία μου. Είναι επιβεβαιωμένα. Είναι το μονομελές πλημμυολιδικείων Αθηνών του 2007. Γιατί διαφωνεί με αυτά που είπα. Ότι δεν είναι έτσι. Όχι. Συμπληρώνω.
Αν ήταν ένα μικρό, ένα μικρό μαχαιράκι για τέσσερις μήνες φυλάκιση. Ήταν τέσσερις μήνες η φυλάκιση, ναι ή όχι. Μα ποια φυλάκιση, κύριε Ζητζοπούλη. Η ποινή ήταν τέσσερις μήνες φυλάκιση, ναι ή όχι. Κύριε Ζητζοπούλη. Κάνατε έφεση στο εκλογοδικείο, στο εφετείο και απορρίφθηκε. Όχι. Και την εξαγόρασε την ποινή. Μα δεν είχα δικηγόρο για κάμω έφεση. Αυτό που μου λέτε δεν είχα καν δικηγόρο. Επειδή έχει εξαντληθεί ο χρόνος. Ήταν μεγάλο ή μικρό. Το μαχαίρι ήταν μεγάλο ή μικρό. Σας είπα, ένα μικρό μαχαίρι, μικρό. Το, αλλά έτσι αλλιώ είναι πλημέλημα. Τώρα, από εκεί πέρα ο κ. Σουζούλη επικαλείται την ελληνική νομοθεσία επειδή έτσι είναι το τυπικό. Αλλά στην ουσία επιβάλλεται πρόστιμο. Άρα στην ουσία δεν είμαι ψεύτης όπως έλεγε ο βουλευτής σας. Είσαι λοιπόν, ψεύτης επί της οπλοκατοχής. Έτσι ήταν η ποινή. Ήταν για οπλοκατοχή. Και φέρτε τη. Δεν υπάρχει. Φέρτε τη. Φέρτε το κατηγορητήριο. Αφού δεν διαφωνείτε. Όχι, ότι είναι οπλοκατοχή. Όχι. Λέτε ότι εσείς ότι η κατηγορία είναι αυτό. Η κατηγορία. Φέρτε τη. Λοιπόν. Εγώ μιλώ για την κατηγορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τέσσερις.